Ένα σύντομο απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιάννη Αϊβάζη στην Άθηνα Ιδανέγκα, που θα προβληθεί τι επόμενε ημέρε, παρουσίασε σήμερα η εκπομπή Σούπερ Κατερίνα. Ο Γιάννη Αϊβάζη μίλησε για το ενδεχόμενο να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του, τονίζοντα ότι η προτεραιότητά του είναι η ευημερία τη κόρη του και τη Μαρία Κορινθίου. Ό,τι και να κάνει, όσε νέε αρχέ και να κάνει, τίποτα δεν αναπληρώνει το πρωινό. Καλημέρα στο παιδί σου και στον άνθρωπο που ήσουν 17 χρόνια μαζί και το καληνύχτα, σ' αγαπάω και η αγκαλιά που έχεις κάθε βράδυ. Τίποτα δεν τα αναπληρώνει αυτά. Είναι 17 χρόνια. Προς το παρόν δεν με αφορά, δεν έχω το χρόνο ούτε τη διάθεση να σκεφτώ το μέλλον και να κάνω μια άλλη σχέση. Αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που θέλω είναι να είναι καλά η μικρή μου και η Μαρία. Η οικογένεια μου δηλαδή, Δήλωσε χαρακτηριστικά ο, Γιάν... ο Γιάννης Αϊβάζης και η Μαρία Κορινθίου είναι ένα από τα ζευγάρια που η είδηση του χωρισμού τους έσκασε σαν βόμβα φέτος το καλοκαίρι, καθώς το ζευγάρι δεν είχε δείξει μέχρι στιγμής ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στη σχέση του. Μετά από κοινή πορεία γάμου τα τελευταία 17 χρόνια και τη γέννηση της κορούλας τους, αποφάσισε να πάρει ξεχωριστή Η ηθοποιός, στις 11 Αυγούστου έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου επιβεβαίωσε τις φήμες περί χωρισμού. Και οι δύο προσπάθησαν μετά την επισημοποίηση του χωρισμού τους να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, χωρίς να αναφέρονται για το θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Γιάννη Αϊβάζη σε παλαιότερη του συνέντευξη προφανώς Προφανώ θα μάθουν οι δημοσιογράφοι που πιέζουν τη Μαρία και εμένα όσα πρέπει να μάθουν, όχι όλα, γιατί είναι προσωπικό κομμάτι. Είμαστε καλά με τη Μαρία, τα επαγγελματικά μα είναι επαγγελματικά. Δεν χρειάζεται όταν χωρίζει ένα ζευγάρι να πλακώνεται στο ξύλο κιόλα,